πρόβλημα της παιδείας θα ήταν η ενδεχομένη αδυναμία των κατά καιρούς παραγόντων, αρμοδίων, υπευθύνων κτλ. Νομίζω ότι είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την πνευματική περιπέτεια του τόπου μας από την εποχή που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό και που θα μπορούσε κανείς να το συνοψίσει με τούτα τα λόγια. Είναι ένα πρόβλημα που δείχνει ακριβώς την κρίση της ταυτότητος η οποία συνόδευσε την εθνική μας ιστορία στην απότομη μετάβασή της από έναν χώρο όπως εκείνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον χώρο των ευρωπαϊκών εθνών που είχαν τις απαιτήσεις τους, που είχαν τις δικές τους προοπτικές, που ασκούσαν τις δικές τους πιέσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή μόνο εάν κανείς συνδέσει το θέμα της εθνικής ταυτότητος, του εθνικού μας στίγματος και της κρίσεως που μονίμως υφίσταται, όχι αδικαιολόγητα, έτσι, λόγω του συντόμου χρονικού διαστήματος, μόνο όταν συνδέσει κανείς θα μπορέσει να απαντήσει ή θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται πού οφείλεται το μόνιμο της κρίσεως της παιδείας μας. Κάθε φορά οι υπεύθυνοι, τους οποίους βέβαια πάρα πολύ όμορφα κάπως δικαιολογείτε σε αυτή τη φάση από ό,τι βλέπω και δεν έχετε και τελείως άδικο διότι είναι γενικότερη κρίση. Όμως κάθε φορά καλούνται να κάνουν επιλογές. Ναι. Διαπιστώνει κανείς ότι οι επιλογές ως επιτοπλίστων ξεκινάνε από τα πρότυπα που είναι έξω από μας, έξω από τον τόπο μας. Ναι. Εδώ θα μπορούσαμε να δούμε ότι ίσως να είναι και μια αιτία της κρίσεως. Βεβαίως. Βεβαίως είναι ουσιώδες αυτό το σημείο. Κάθε φορά οι αρμόδιοι, κάθε φορά η πολιτεία και η κοινωνία έχει την ανάγκη μιας παιδείας η οποία να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του καιρού και κάθε φορά προβαίνει στις επιλογές της. Ποια είναι η διαφορά, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ακριβώς στο λεπτό σημείο της επιλογής χρειάζεται επίγνωση, δηλαδή με ποιο τρόπο, με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή. Το ατύχημα είναι ότι όπως και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, σε άλλες θεσμικές επιλογές, εκείνο το οποίο προτιμούμε συνήθως είναι οι εύκολοι λύσεις, όχι από ραθυμία, αλλά για άλλους λόγους που θα μας δοθεί ευκαιρία να εξηγήσουμε. Και οι εύκολοι λύσεις είναι η αντιγραφή ενός ξένου προτύπου. Στο σημείο αυτό και πάλι θα δικαιολογήσω τους πολιτικούς. Όχι διότι είναι επαρκής. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι επαρκής, όπως όλοι μας δεν είμαστε πολύ επαρκής. Αλλά στο σημείο αυτό, εκείνοι οι οποίοι φέρουν το βάρος κατά κάποιο τρόπο είναι η διανόησης. Είναι δηλαδή οι πνευματικοί άνθρωποι στους οποίους πέφτει το βάρος να καλλιεργούν και να υποδεικνύουν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνονται οι επιλογές. Και επειδή σε αυτά τα θέματα αυτοί καθοδηγούν τους πολιτικούς, αυτοί εν προκειμένου έχουν και την ευθύνη. Σήμερα υπάρχει κόσμος διανοούμενος στην Ελλάδα, κύριε Ράμφο. Μήπως έχουμε και εδώ μια μεγάλη κρίση? Έχουμε τεραστία κρίση, διότι αν θα θέλαμε έτσι πολύ σχηματικά να μιλήσουμε για κρίση στον τόπο μας, θα λέγαμε ότι πρώτα απ' όλα είναι κρίση πνευματική. Και υπό την έννοια αυτή, μια κρίση πνευματική ξεκινάει από την διανόηση. Έτσι. Η διανόηση η οποία από δεκαετίες τώρα έσπευσε να οικειοποιηθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όχι κακόπιστα, καλή την πίστη, αλλά ξεχνώντας ακριβώς ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα τόπο που έχει χιλιετίες πολιτισμού πίσω του να δανειστεί εκεί και ως έτυχε, γιατί αυτά τα δάνεια γίνονται καταστροφικά. Δημιουργούνται συγκρούσεις και καταλήγουμε σε φαινόμενα σχιζοφρενικά, όπου οι λαοί άλλα πράγματα νιώθουν μέσα τους σαν ανάγκη και άλλα πράγματα καλούνται να ζήσουν στους θεσμούς τους κοινωνικούς. Και η ουσία της ελληνικής κρίσεως ακριβώς έγκυται πολύ σχηματικά σε αυτό το πράγμα. Συνήθως ο χώρος της διανόησης, η διανόηση, είναι αυτός που δέχεται τα πρώτα μηνύματα μιας κρίσεως και ίσως και ο χώρος ο οποίος πρώτος ανασταίνεται, θα έλεγα. Ναι. Πρώτος ξεκινάει. Ναι. Έχουμε τέτοια σημάδια σήμερα σε αυτόν τον τόπο? Υπάρχει κάποια ελπίδα από αυτό το χώρο? Εάν υπό την ευρεία έννοια μιλήσουμε για διανόηση, θα πούμε ναι.
Υπάρχει. Εγώ είμαι και αισιόδοξος μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, δεν αισθάνομαι έτσι απογοητευμένος και απελπισμένος, διότι το ελληνικό πρόβλημα πάντοτε είναι πρόβλημα ενός καρυδότσουβλου στον ωκεανό που καταφέρνει και επιβιώνει μεν, αλλά ταλανίζεται εν πάση περιπτώσει. Ναι, υπάρχει σε αυτόν τον χώρο, διότι μετά την αναβίωση, την αργή και ανεπαίσθητη τώρα πια αισθητή, ας πούμε, του εκκλησιαστικού αισθήματος, ας το πούμε έτσι, η κοινωνία ολόκληρη αρχίζει και παρασέρνει και την διανόηση σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Δηλαδή, ο προβληματισμός πλέον για τα θέματα της παραδόσεως, της πίστεως, της ιστορίας, της γλώσσας κτλ. Είναι αρκετά έντονος, τόσο έντονος ώστε να ελπίζει κανείς ότι αργά ή γρήγορα η διανόησης, με εξαίρεση προς το παρόν τα πανεπιστήμια, η ελεύθερη διανόησης, θα παίξει ένα ρόλο θετικό, παρακολουθώντας με το δικό της δημιουργικό έτσι, και υπεύθυνο τρόπο αυτό που έχει αρχίσει ήδη στην κοινωνία μας, δηλαδή την επιστροφή στις ρίζες. Η παρένθεση που βάλατε με βάζει τον πειρασμό να ρωτήσω, δηλαδή δεν υπάρχει ελευθερία διανόησης στα πανεπιστήμια? Όχι, είναι κάτι το οποίο θα μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία να το συζητήσουμε έντονα. Υπάρχει μια κρίση στα πανεπιστήμια, όχι γιατί δεν υπάρχει ελευθερία διανόησης, αλλά διότι δεν υπάρχει σκοπός, άξονας περί των οποίων να λειτουργούν και να στρέφονται τα ιδρύματα αυτά στην λειτουργική τους έκφραση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο που χρειάζεται έτσι διεξοδικότερη ανάλυση, αλλά το αφήνω για μια άλλη. Για μια άλλη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του ραδιοφωνικού σταθμού πλέον της Μητροπόλεως Πειραιώς Ναι. την επομένη Κυριακή, 11 με 1, μια 2ωρη ραδιοφωνική εκπομπή, όπου θα απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Παιδείας για την παιδεία. Σήμερα θα έλεγα Μάλιστα. είναι η εισαγωγική αυτή τηλεοπτική εκπομπή, Μάλιστα. για να θέσουμε κάπως επιτάπητο στα θέματα και να προετοιμάσουμε τους τηλεθεατές να γίνουν ακροατές της ραδιοφωνικής εκπομπής. Ναι, διότι πια εκείνη, έτσι όπως τα λέγαμε και όλες, εκείνη θα είναι αφιερωμένη σε πάρα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα έτσι, της σύγχρονης Πολλοί παιδείας. μιλάνε σήμερα, κύριε Ράμφο, για το πολιτισμικό και πνευματικό πρόβλημα και νομίζω ήδη λίγο το περιγράψαμε. Θα ήθελα όμως ένα σχολιασμό. Τελικά έχουμε και πολιτισμική και πνευματική κρίση στον ευρύτερο χώρο, πέρα από την παιδεία? Έχουμε και θα ήταν παράδοξο να είχαμε μόνο στην παιδεία και να μην έχουμε σε ολόκληρη την κοινωνία μας. Όπως θα είναι ίσως παράδοξο πάλι να αναγεννηθεί και να αναβαπτιστεί η παιδεία χωρίς όλος ο άλλος χώρος. Βεβαίως. Είναι γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, καμιά φορά πρέπει να είναι κανείς έτσι προσεκτικός όταν υποδεικνύει ορισμένα μέτρα, νομίζοντας ότι αυτά και μόνα αρκούν. Επί παραδείγματι, το να υποδείξεις ότι πρέπει να γίνεται μια καλύτερη διδασκαλία των αρχαίων, αλλά η κοινωνία μας να εξακολουθήσει να είναι τόσο αντιδραστική προς τα κλασικά ιδανικά, δηλαδή ο αρχαίος να διδάσκει, ας πούμε, πίστη στην πατρίδα ή σε ιδανικά και η κοινωνία να τα εξευτελίζει, να διαφορεί, ό,τι και να συμβεί θα είναι αδύνατο να έχουμε προαγωγή ενός τέτοιου μαθήματος. Δηλαδή είναι, όπως λέτε πολύ σωστά, έτσι, συνυφασμένα στενά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει όντως, υπάρχει μια γενική κρίση που έτσι έχει ιδιαίτερη την επίπτωσή της στην παιδεία και η κρίση αυτή θα μπορούσε να περιγραφεί με ένα λόγο ως κρίση αντιπαιδευτικών ιδανικών. Δηλαδή η παιδεία έχει μια ορισμένη λειτουργία πάντοτε. Ποια είναι η λειτουργία της παιδείας? Να βοηθήσει τον άνθρωπο από ένα εγωκεντρικό έτσι, και ζώο που είναι να μεταβληθεί σε ένα ανοιχτό και κοινωνικό όν ικανό να προσφέρει έτσι, στο σύνολο και να κρατήσει και για τον εαυτό του. Σήμερα αυτό είναι η ουσία της παιδείας, κατά κάποιο τρόπο μια μεταβολή της ψυχής από τη στένωσή της στην άνοιξή της. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία που ακριβώς διδάσκεται το αντίθετο, δηλαδή που διδάσκεται αυτό που θα λέγαμε όχι πλέον η προσφορά, αλλά η ιδιοποίηση και αυτό εκφράζεται στην έντονη διάδοση του διεκδικητικού πνεύματος.
Δηλαδή, όσο θα έχουμε κυριαρχία και εξάπλωση του συνδικαλιστικού πνεύματος στην κοινωνία μας, τόσο θα φυραίνει και θα εκπίπτει η παιδεία. Μάλιστα. Όσο θα αυξάνεται η παιδεία και θα πλουτίζει και θα ανθίζει, τόσο ο συνδικαλισμός θα πρέπει να συρρυκνώνεται και να, ας πούμε, έρχεται στα φυσιολογικά του μέτρα, αυτά που είναι τα μέτρα, ας πούμε, μέσα στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει θετικά. Περνάμε οπωσδήποτε σε μια νέα εποχή, δεν το λέω τον όρο όπως τον χρησιμοποιούν άλλοι, Ναι. σε μια κατάσταση που αυτό που ήταν είδωλο, ο συνδικαλισμός, αρχίζει και απομυθοποιείται. Και από πολλές πλευρές πλέον ακούγεται ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει στα φυσιολογικά του όρια, να πάψει να είναι μια άλλη εξουσία όπως αυτή τη στιγμή. Να μην μείνουμε όμως στο θέμα αυτό του συνδικαλισμού. Εν τούτης όμως, η επόμενη μου ερώτηση θα σας δώσω την ευκαιρία και θέλω να το κάνουμε, επειδή όλοι μιλάμε γενικά περί κρίσεως. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε ότι έχουμε κρίση. Δεν εντοπίζουμε όμως εύκολα τα συμπτώματα της κρίσεως ή ο καθένας παρουσιάζει μια συμπτωματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του ή από την προοπτική που βλέπει την κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι για τους τηλεθεατές μας και να δούμε ποια είναι αυτά τα συμπτώματα της σημερινής κρίσεως, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία και ίσως και σε αυτούς που τα ζουν μεν, αλλά δεν τα αντιλαμβάνονται ακριβώς, να δούνε ποια είναι αυτά τα συμπτώματα. Κοιτάξτε να δείτε. Παίρνοντας τα πράγματα από το όνομά τους, τι θα πει κοινωνία, για παράδειγμα. Κοινωνία είναι η κοινή ζωή των ανθρώπων. Κοινή ζωή των ανθρώπων σημαίνει αμοιβαία προσφορά, ας το πούμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνία η οποία να μην έχει ένα σιωπηρό υπόβαθρο, το οποίο βασίζεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν προσφέροντας και αμοιβαία στηρίζοντας ημέν τους δε, έτσι δεν είναι. Όταν έχουμε μία κοινωνία η οποία ξαφνικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο καθένας πρέπει να επιβιώσει ανεξαρτήτως των άλλων, τότε έχουμε ανατροπή, έτσι πολύ βαθιά εσωτερικά και κέρια, έχουμε ανατροπή του στοιχείου του συστατικού μιας κοινωνίας. Τότε έχουμε δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, εισαγωγής και θεσμοποιήσεως, ας πούμε, του θανάτου μέσα στη ζωή. Με ποια έννοια τα λέω αυτά? Το λέω με την εξής έννοια, ότι το αρνητικό στοιχείο σε αυτό το διεκδικητικό κλίμα, σε αυτό που λέμε συνδικαλισμός, είναι ότι προϋποθέτει τη δυνατότητα μιας κοινωνίας η οποία αποκλείει την προσφορά. Είναι αδύνατον να υπάρξει, όχι απλώς κοινωνία, αλλά οποιαδήποτε σχέση ανθρώπινη, αν δεν βασίζεται στην προσφορά. Και αυτό πώς εκφράζεται μέσα στην παιδεία πλέον. Εκφράζεται στην παιδεία με τα πάρα πολύ γνωστά στοιχεία, πρώτα απ' όλα με την αντίληψη του καθηγητού ότι ασκεί ένα επάγγελμα και από το επάγγελμα, από το οποίο επάγγελμα έχει να ζήσει και όχι μια λειτουργία στην οποία πρέπει να θυσιαστεί. Μα ποιος του είπε ποτέ για λειτουργία του καθηγητού, κύριε Βράμφου? Να σας πω, κατά καιρούς του λένε, αλλά επειδή είναι καθηγητής δεν πρέπει να περιμένει να του πούν. Η δουλειά του είναι, επειδή ακριβώς είναι καθηγητής, να έχει σκεφτεί και να έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Να μην μπορεί να καταλάβει τον εαυτό του παρά ως άνθρωπο του οποίου η δουλειά είναι να θυσιαστεί. Το ίδιο Του ισχύει την και... αναγνωρίζουν αυτή τη θυσία. Δεν έχει σημασία, η θυσία είναι κάτι που δεν περιμένει αναγνώριση. Το χαρακτηριστικό της θυσίας είναι αυτό. Γιατί αφού η θυσία αρχίζει να συνδέεται με την αναγνώριση, τότε αρχίζει μια ιδιοτέλεια που πολύ εύκολα μπορεί να ανατρέψει το πνεύμα. Και πάνω σε αυτή τη βάση, ακριβώς πάνω σε αυτή την επιχειρηματολογία, βασίστηκε όλη αυτή η μεγάλη αλλαγή που είχαμε στο πνεύμα το εκπαιδευτικό την τελευταία 15 ετία, ότι ακριβώς είναι ανάγκη αναγνωρίσεως. Όχι, δεν είναι ανάγκη. Η θυσία δεν περιμένει αναγνώριση. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Εδώ θα ερχόμουν τώρα και θα σας έλεγα ότι αν αυτή τη στιγμή είχατε απέναντί σας καθηγητές, θα σας έλεγαν τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να θυσιαστούμε, αλλά πλέον δεν έχουμε παιδιά μπροστά μας για να θυσιαστούμε. Είναι κολλητική ασθένεια η θυσία. Η θυσία είναι κολλητική ασθένεια και όταν ένας αποφασίζει να δίνει, τότε παρασέρνεται και ο άλλος. Γιατί είναι βαθύ πνευματικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου η θυσία. Δηλαδή είναι το σημείο που ο άνθρωπος γίνεται κατεξοχήν άνθρωπος. Άλλωστε και αυτό που φοράτε είναι το σήμα, το σύμβολο της θυσίας. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί, εάν σήμερα λέγαμε χρειάζεται μια προϋπόθεση η παιδεία μας για να
σταθούν όλα τα θεσμικά πλαίσια τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Η προϋπόθεση αυτή είναι κάτι που δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο. Είναι να αποφασίσουν οι καθηγητές ότι πρέπει να δίνουν τα πάντα στους μαθητές και οι μαθητές να αποφασίσουν ότι πρέπει να πονέσουν και να στεναχωρηθούν πολύ για να αποδώσουν σε αυτό το οποίο καλούνται να αποδώσουν. Εδώ υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, οι γονείς. Οι γονείς. Οι γονείς. Ο οποίος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Αν μιλήσετε τώρα και με καθηγητές και μαθητές, θα δείτε ότι οι γονείς έχουν βγει έξω από τον χώρο σχολείου. Επισκέπτονται το σχολείο μόνο για να διεκδικήσουν βαθμούς ή για να διεκδικήσουν τα δίθεν δικαιώματα των μαθητών. Και όταν ο καθηγητής θα τους φωνάξει για να μιλήσει ουσιαστικά για το τι σημαίνει η παρουσία του παιδιού τους μέσα στο σχολείο, θα διαφορήσουν σχεδόν τελείως. Ναι, διότι πλέον έχουν εκλάβει το σχολείο και αυτό είναι, έχει περάσει ας πούμε στο κοινό αίσθημα ως προθάλαμο μιας ορισμένης επαγγελματικής αποκαταστάσεως. Ενώ δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό. Έτσι, είναι δευτερευόντος ή τριτευόντος προθάλαμος επαγγελματικής αποκαταστάσεως στο σχολείο και πρωτευόντος είναι ο χώρος εκείνος του εξανθρωπισμού. Έτσι, μόνο αν το λάβουμε, αν το υπολογίσουμε έτσι, είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και σε σωστής, σε ορθό επαγγελματικό ας πούμε προσανατολισμό. Αλλιώς, αν εκλάβουμε το σχολείο ως εργαστήριο ή βιομηχανία παραγωγής τυπικών προσόντων, τότε θα καταστραφεί και αυτό το εργαστήριο και θα καταστραφεί ας πούμε και ο ρόλο και θα καταστραφεί και το ίδιο το τυπικό προσόν. Διότι τυπικό προσόν χωρίς αντίκρισμα πραγματικό αργά ή γρήγορα παθαίνει, υφίσταται αυτό που παθαίνουν και τα νομίσματα. Δηλαδή παθαίνει πληθωρισμό και ο πληθωρισμός πλέον το εξανεμίζει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θυμάμαι την περίοδο που πρωτοκαθιερώθηκε ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων. Υπήρχε φοβερός ενθουσιασμός, οι πάντες έχαιρον και έλεγαν επιτέλους δημοκρατία στα σχολεία. Πολύ σύντομα άρχισαν να μιλάνε για την κομματικοποίηση και για τις βλάβες που προκαλεί μέσα στο σχολείο και γενικότερα για την πολιτικοποίηση του σχολείου. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Βέβαια είναι αλήθεια και μάλιστα είναι διασκεδαστική αλήθεια. Δέστε ένα παράδειγμα έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Σήμερα οριάζει αυτό που λέμε παραπαιδεία. Έτσι δεν είναι? Σήμερα σχεδόν η κάθε οικογένεια, για να μην πω όλες οικογένειες ανεξαιρέτως, με έναν τζίρο υπολογιζόμενο σε πολλά δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να μιλάμε για δωρεάν παιδεία. Φοβάμαι ότι είναι ό,τι πιο ανόητο. Βεβαίως. Να πούμε. Μα δεν μπορούμε όμως να μιλάμε όχι μόνο για δωρεάν παιδεία, αλλά και για άλλα πράγματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Θα δείτε τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν όλοι θρέφουν υψηλομίσθους πλέον καθηγητάς, οι οποίοι δεν επαρκούν στην ζήτηση. Πού ακριβώς οφείλεται η παραπαιδεία? Σε τίποτε άλλο παρά στο γεγονός ότι το σχολείο δεν είναι απαιτητικό. Δηλαδή οφείλεται στον λεγόμενο εκδημοκρατισμό εντός εισαγωγικών. Υπό ποια είναι? Με το να μπουν οι πάντες στα σχολεία και να προάγονται άνευ απαιτήσεων οι πάντες, συνέβη, υπέστη καθίζηση το σχολείο. Υπέστη καθίζηση το σχολείο και ταυτοχρόνως άρχισαν οι απαιτήσεις μιας στοιχειώδους εκμαθήσεως. Λοιπόν, μπαίνουν όλοι, υφίσταται καθίζηση το σχολείο, ανοίγει το φροντιστήριο. Εάν είχαμε ένα σχολείο απαιτητικό και προσεκτικό, αυτομάτως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, όπως τα χρόνια τα παλαιότερα. Δηλαδή πριν το 1974, ας το πούμε έτσι χονδρικά, είχαμε ένα σχολείο με φοβερά ελαττώματα, αδυναμίες, αλλά ένα σχολείο που δεν παρουσίαζε αυτά τα φαινόμενα αποσυνθέσεως. Ναι, αλλά είναι αντιπαιδαγωγικό να είναι απαιτητικό το σχολείο. Όχι, έτσι. Δεν είναι αντιπαιδαγωγικό. Ενόμισαν ότι είναι αντιπαιδαγωγικό γύρω στα έτη 50 με 60, αλλά τώρα όλοι πλέον. Και εμείς αυτό το εφαρμόσαμε στα έτη 70 με 80. Ναι, διότι πάντως. Πολύ σημαντικό. Να σκεφτείτε ότι στην Ευρώπη δουλεύουν πια και τα Σάββατα στα σχολεία. Και να σκεφτείτε ότι την Κυριακή την έχουν για να κοιτάξουν, για να ετοιμάσουν τις εργασίες για τη Δευτέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Και να σας δώσω και έτσι άλλους αριθμούς χαρακτηριστικούς, ας πούμε. Εμάς, ξέρω, το 25% των παιδιών που μπαίνουν στο σχολείο τελειώνει από την μέση εκπαίδευση και μπαίνουν, ας πούμε, στα πανεπιστήμια. Στην Γερμανία αυτό είναι 13%. Στη Γαλλία είναι 7%. Στην Αγγλία είναι 7%. Δηλαδή υπάρχει μια φυσιολογική επιλογή, διότι και η παιδεία είναι όπως όλα τα άλλα πράγματα της ζωής. Δηλαδή όπως δεν μπορεί να μπουν όλοι στην πρώτη ομάδα, ας πούμε, της πρώτης κατηγορίας. Χρειάζεται τετάρτη κατηγορία, τρίτη, δευτέρα.
πρώτη. Ναι, αλλά η κοινωνική αναγνώριση της νεοελληνικής οικογένειας είναι το πτυχίο και το να μπει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο. Εσείς, αν αρχίσετε τώρα να μου το αμφισβητείτε αυτό, δεν μπορώ να σταθώ σαν γονιός, αν το παιδί μου δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Τι θα πει ο θείος, η θεία, ο ξάδελφος που μπήκε. Αυτό έχει μία λογική, αλλά αυτή η λογική δεν είναι σπουδαιότερη από την λογική του τι θα κάνει ένα αμόρφωτο παιδί. Διότι υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι μπαίνοντας κάπου θα συμβεί κάτι τι, αλλά αν αυτό το κάπου είναι μια τεράστια τρύπα, αργά ή γρήγορα η ψευδαίσθηση αυτή θα μεταβληθεί σε απογοήτευση και σε μια κατάσταση άκρως αρνητική και επικίνδυνη πλέον, διότι κλονίζονται όλες οι σταθερές. Δηλαδή, όταν μια κοινωνία αρχίζει να ανακαλύπτει ότι όλες οι θεσμοί είναι εκ βάθρων υπονομευμένοι, τότε έχει προετοιμαστεί για τις μεγαλύτερες εκρήξεις. Και αν μιλάμε για την παιδεία ιδιαιτέρως, αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο και πιο σοβαρό. Εγώ να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές που τυχόν άνοιξαν τώρα το δέκτη τους ότι είναι η εκπομπή Διάλογοι Αλήθειας και Ζωής. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα και πανεπιστημιακό δάσκαλο Στέλιο Ράμφο. Μιλάμε εισαγωγικά θα έλεγα μαζί του για το θέμα της παιδείας. Θα επακολουθήσει μια ραδιοφωνική συζήτηση 2 ώρες την επόμενη Κυριακή στο σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας για να δώσουμε απάντηση στο ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Παιδείας. Εγώ θα θέσω τώρα ένα ευαίσθητο θέμα που ξέρω πολύ την ευαισθησία σας, το θέμα της γλώσσας. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε μία κρίση και δεν ξέρω πόσο πλέον το σχολείο συμβάλλει σε αυτή την κρίση και τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Εδώ το θέμα της γλώσσας είναι έτσι, η χαρακτηριστική, το η απόδειξη, θα έλεγε κανείς, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού που λέμε η πετιότητα της διανοήσεως και ευθύνη της έναντι της πολιτικής ηγεσίας. Η πολιτική ηγεσία μέσα στην ας πούμε πολύ αμυδρή αντίληψη που έχουν οι πολιτικοί για τα λεπτά θέματα της πνευματικής ζωής απεφάσισε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν προϊόν δεκαετιών πιέσεως των ομάδων του λεγόμενου δημοτικισμού, αλλά και σε μεταρρυθμίσεις, ας πούμε, ευρύτερα, έτσι, του σχολικού προγράμματος. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν απέδωσαν απλώς αρνητικά, αλλά οδήγησαν για πολλωστή φορά σε ένα διάλογο από μηδενική βάση. Δηλαδή, βρισκόμαστε και πάλι στο μηδέν. Τι συνέβη συγκεκριμένα, ας πούμε, με τα μεν προγράμματα επελέγησαν προγράμματα τα οποία ήταν ήδη προς συζήτηση στη Γαλλία τα έτη 50, επελέγησαν το 75 όταν ήδη είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και το λέγαμε από τότε. Αλλά βεβαίως δεν μπορεί να ακούσει κανείς στον ενθουσιασμό του. Επάνω, επελέγησαν στη δε γλώσσα ακολουθήθηκαν συνταγές οι οποίες ήταν ακόμη παλαιότερες και οι οποίες ελάμβαναν κυριολεκτικά υπόψη τους τα προηγούμενα της Δύσεως και όχι τα ελληνικά. Δηλαδή τι συνέβαινε. Στη Δύση είχαμε ένα τεράστιο γλωσσικό πρόβλημα επειδή είχαμε επί αιώνες μία επιβολή της λατινικής γλώσσας νεκρής, ας πούμε, στις τοπικές γλώσσες. Δηλαδή έγραφαν στα λατινικά τις διατριβές τους μέχρι το 40, ξέρω, μιλούσαν στο κοινοβούλιο στην Ουγγαρία λατινικά. Ξέρω εγώ, έγραφαν τα επίσημα βιβλία και τα λοιπά. Οπότε από κάτω υπήρχε μια λογοτεχνία και μια ζωή που είχε τις απαιτήσεις της. Αυτό το πράγμα μετά από αγώνα των λαών της Δύσεως και όχι εν πάση περιπτώσει έτσι με απόλυτη ωφέλεια, με αφέλεια οπωσδήποτε, αλλά όχι με απόλυτη, κατέληξε στην αποκατάσταση των εθνικών ιδιωμάτων, ας το πούμε έτσι, των λεγόμενων ρωμανικών γλωσσών. Οι δικοί μας οι διανοούμενοι εξέλαβαν την διαφορά, ας πούμε, καθαρευούσης, δημοτικής, εκκλησιαστικής, αρχαιότητας, ως αντίστοιχη διαφορά. Νόμισαν δηλαδή ότι είναι ξένες γλώσσες που έχουν επικαθίσει. Δεν ήξεραν, ας πούμε, ότι η ιστορία της ελληνικής γλώσσας είναι ακριβώς, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν ανοίγουμε μια αρχαία τραγωδία, τα χωρικά είναι σε αρχαίο τύπο, είναι σε καθαρεύουσα, ας πούμε, σε δωρική διάλεκτο και σε αρχαιότερο τύπο. Όταν έχουμε το πεζό, το διάλογο είναι ομιλουμένη ή ξέρω εγώ ο Όμηρος είναι μια γλώσσα η οποία δεν μιλήθηκε ποτέ στην ιστορία. Είναι τεχνητή γλώσσα, ένα μείγμα αιωλικής και ιωνικής καμωμένη από τον Όμηρο, ας πούμε τον ποιητή αυτόν, ο οποίος για λόγους μετρικής έπρεπε να φτιάξει τα μεγαλύτερα δημιουργήματα της Οικουμένης και ούτω καθεξής. Δηλαδή η ελληνική γλώσσα στην ιστορία της ακριβώς έχει αυτό το τεράστιο προτέρημα της πολυτυπίας.
Πράγμα το οποίο είναι και προϊόν χιλιετιών, αλλά και προϊόν, ας πούμε, μιας ευαισθησίας απέναντι σε αυτό που είναι πραγματικά η φύση της γλώσσας. Δηλαδή, η φύση της γλώσσας έχει ορισμένα κριτήρια, είτε την παράδοση, είτε τη ζωντανή έκφραση, είτε το τι επιβιώνει από καιρό σε καιρό. Οπότε δεν αποφασίζει κανείς. Στην Ελλάδα δεν αποφάσιζε ποτέ κανείς μέχρι το 1976, ξέρω, να νομοθετήσει, να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της γλώσσης, είτε πολύ περισσότερο το θέμα της γραφής, όπως έγινε το 82. Και μέσα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λοιπόν, του τι μπορεί να επέλθει. Αποχωρίστηκε από τη μήτρα της η νεοελληνική. Ξαφνικά αρχίσαμε να διδάσκουμε τα νέα ελληνικά αποχωρισμένα από τα αρχαία. Το αποτέλεσμα ήταν φοβερή πτώχευση. Ενώ αντίθετα, εμείς όταν πηγαίναμε στο σχολείο δεν είχαμε διδαχθεί ποτέ γραμματική της Δημοτικής, μαθαίναμε τη γραμματική της αρχαίας. Και μιλάμε και γράφουμε πάρα πολύ σωστά τα νέα ελληνικά σήμερα. Γιατί, διότι το μείζον καλύπτει το έλασον. Το έλασον δεν μπορεί να καλύψει το μείζον. Είναι πάρα πολύ απλό πράγμα, δηλαδή. Μην πείτε ότι κάνω τελεχρονισμένη ερώτηση Ναι. με το μονοτονικό. Με το μονοτονικό, και είναι κάτι για το οποίο πρέπει έτσι να γίνει κάτι ειδικά κάποτε, πρέπει να μιλήσουμε κάποτε. Συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν ήταν και σωστά. Διότι στο μεν θέμα της παιδείας υπήρχαν γνώσεις και παρατάξεις και αντιθέσεις, αλλά τα πράγματα ήταν δημόσια, ας πούμε. Με το μονοτονικό συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, επί παραδείγματος, δεν έγινε ούτε μία δημοσία συζήτηση. Μάλιστα, τότε τον καιρό εκείνο είπαν αφελώς στην τηλεόραση ότι δεν ευρέθη αντίπαλος, δεν ευρέθη αντίθετος. Ήταν συγκλονιστικό. Ήταν Ότι η Ακαδημία πρωτοφανές. των Αθηνών δεν αντέδρασε. Ήτανε, και όχι, και δεν εκλήθησαν. Δεν εκλήθη κανείς, ας πούμε, να δεν ζητήθηκε επισήμως τίποτα για να γίνει εξφαρπαγής ό,τι ήταν να γίνει, με την ελπίδα ότι έτσι, ας πούμε, τα πράγματα θα περνούσαν γρήγορα. Νομίζω ότι έστω και ετεροχρονισμένα θα πρέπει να μιλήσουμε, γιατί και επιστημονικός, ας πούμε, είναι απολύτως ασύστατα και έολα αυτά τα οποία προευλήθησαν, αλλά και από κάθε άποψη δεν ευσταθεί. Δηλαδή, θα πρέπει, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κρίση που περνάμε είναι και κρίση γραφής. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο και συνδέεται πολύ με το μονοτονικό αυτό το πράγμα, διότι το μονοτονικό δεν είναι, τα σημαδάκια αυτά δεν είναι απλά σημαδάκια. Έχουν να κάνουν με πολύ βαθύτερα σημεία της ιστορίας. Έχουν να κάνουν, δηλαδή, με το ίδιο τον ήχο της φωνής και τη μουσική της. Και υπάρχει ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, εάν συνεχιστεί, ας πούμε, το μονοτονικό, και προφορά να αλλοιωθεί, αλλά και η μουσική μας ακόμη να φτωχύνει ή να εξανεμιστεί. Εν πάση περιπτώσει, ένα πρόβλημα το οποίο έχετε το κατά νου, είμαι πάντα στη διάθεσή σας, πρέπει μια φορά εξονυχιστικά να το εκθέσουμε για να ακούσουν οι άνθρωποι τι εστί αυτό, τι πρόβλημα είναι αυτό που λέμε μονοτονικό ή πολυτονικό ή... Κρατάμε λοιπόν αυτή την παρένθεση και το άνοιγμα για κάτι μελλοντικό. Μελλοντικό είπα. Αλήθεια, μετά από όλα αυτά, υπάρχει μέλλον. Βαδίζουμε προς κάτι που θα είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Τελικά η σημασία της παιδείας για την εθνική μας ετοιμότητα, κύριε Ράμφο. Η σημασία της παιδείας είναι τεράστια. Η σημασία της παιδείας είναι τεράστια, γιατί και η κρίση του τόπου έχει να κάνει με αυτό το στοιχείο. Δεν είναι απλώς ότι έχουμε, ας πούμε, ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μειώνεται συνέχεια. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο σπάνια μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους που να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έγκυται στο γεγονός ότι και η κρίση της πολιτείας μας έχει να κάνει με την παιδεία. Δηλαδή, η κρίση της... Ποιο είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σε μεγάλο βαθμό σήμερα? Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κυβερνηθούμε. Και όχι μόνο σήμερα, από τότε που έχουμε το ελληνικό κράτος. Αυτή η αδυναμία να κυβερνηθούμε οφείλεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράγοντα. Το γεγονός, δηλαδή, ότι ενώ η παράδοσή μας είναι πνευματική, η πολιτεία μας θέλει να είναι μια πολύ κοσμική πολιτεία. Είχε και παλιά στην ιστορία της η Ρωμιοσύνη αντιμετωπίσει το θέμα ενός τεραστίου κρατικού μηχανισμού, αλλά το είχε λύσει πολύ αρμονικά. Είχε το κεφάλι θεωρήσει ως κεφάλι το κράτος και ως ψυχή την Εκκλησία. Έτσι γινόταν στο Βυζάντιο. Η λύση λοιπόν είναι, ενώ στις ξένες χώρες το πρόβλημα δεν τίθεται με αυτούς τους όρους, είναι και η Εκκλησία και η πολιτεία, ας πούμε, εκκοσμικευμένες. Στην Ελλάδα, που η κοινωνία δεν είναι εκκοσμικευμένη, δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ ένα κράτος το οποίο να μην λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του το πνευματικό στοιχείο της ζωής. Γιατί το λέω αυτό?
Το λέω γιατί οι ξένοι πολιτισμοί λαμβάνουν υπόψη τους το υλικό στοιχείο της ζωής. Οπότε μπορεί θαυμάσια το κράτος να παίξει ένα ρόλο μονολυθικό και να αποδώσει πολύ καλά. Στην Ελλάδα όμως, που το πνεύμα το ανθρώπινο είναι πολύ διαφορετικό, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε. Στην Ελλάδα δηλαδή, που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι την Ανάσταση συνέχεια και όχι το θάνατο που είναι τα υλικά, ας το πούμε, εκεί πρέπει να υπάρχει πάντοτε μια δυνατή παρουσία του πνευματικού στοιχείου. Και αυτή η δυνατή παρουσία του πνευματικού στοιχείου που θα ισορροπεί το κράτος μας και θα το οδηγεί ορθά, είναι η παιδεία, η παράδοση, η εκκλησία. Έτσι. Ας μείνουμε όμως στην παιδεία που μας ενδιαφέρει. Πρέπει να υπάρχει μόνιμη συναίρεση και συνεργασία αυτού του στοιχείου και τότε θα υπάρξει ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία θα σπαράσεται και θα αποσυντίθεται όσο θα είναι μόνη της. Γιατί θα είναι μόνη από τον αναστάσιμο ψυχισμό. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η ακρότηση των Ελλήνων, η τρελή αυτή εγωισμοί που διαλύουν τα πάντα, οφείλονται στο γεγονός ότι πιστεύει στην Ανάσταση, αλλά έχει βγάλει τον Χριστό. Μήπως τελικά όμως την αδυναμία να κυβερνηθούμε θα μας τη λύσουν οι άλλοι? Θυμηθείτε Όχι. ότι πλησιάζουμε στην Ενωμένη Ευρώπη, η ΟΚ είναι επί θύρες. Εδώ τι γίνεται πλέον? Ναι, δεν θα, λοιπόν, το πράγμα γίνεται ακόμη πιο λεπτό και ενδιαφέρον. Οι άλλοι, με όλη τους, ας δεχτούμε ότι υπάρχει όλη η καλή θέληση, δεν θα μπορούν, διότι θα προσπαθήσουν να εισαγάγουν τα δικά των κριτήρια. Με τα δικά των κριτήρια θα προϋποθέτουν πάντοτε τον άνθρωπο, ας πούμε, της υλικής προοπτικής. Αυτό δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει σε μια ελληνική πολιτεία, ας πούμε, της ανθρωπιάς, διότι θα σπαράσετε πλέον από ψυχικές εσωτερικές αντινομίες, οι οποίες θα είναι ακατάλληλες. Αντιθέτως, εμείς μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε, γιατί έχουμε επίγνωση της παραδόσεώς μας. Και αρκεί, ας πούμε, να λάβουμε υπόψη μας ορισμένους παράγοντες και αρκεί να τοποθετηθούμε απέναντι στο θέμα της παιδείας με έναν τρόπο δημιουργικό και σωστό. Η ΕΟΚ, ας πούμε, θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα σοβαρά, υπό την εξής έννοια, ότι μέσα σε 10 χρόνια αυτά τα μέτρα που παίρνει η ΕΟΚ σήμερα για την οικονομική μας κρίση θα τα παίρνει για την πανεπιστημιακή. Παραδείγματι, από του χρόνου, του αντίχρονου, θα μπορείτε εσείς ως γιατρός να ανοίξετε ιατρείο στο Παρίσι. Θα έχετε τελειώσει την ελληνική ιατρική σχολή και ενδεχομένως λόγω απεργιών δεν θα έχετε κάνει ανατομία. Δηλαδή θα είστε δημόσιος κίνδυνος. Θα επιβάλλει η ΕΟΚ ή να κλείσουν οι ιατρικές σχολές ή να αναβαθμιστούν. Ή να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, ή να ανοίξουν ιδιωτικά, ας το πούμε, πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το επιβάλλει η ΕΟΚ, χρειάζεται να το επιβάλλουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μας σώσουν υπό την εξής έννοια. Θα μπορέσουν την ώρα αυτή της απολύτου πτωχεύσεως και νεκρόσεως της ανωτάτης παιδείας, δηλαδή της απολύτου πτωχεύσεως του ανθρωπίνου μας υλικού, να μας κάνουν σοβαρότατες ενέσεις ανθρωπίνου υλικού σε επίπεδο πανεπιστημιακό, εις τρόπον ώστε να συγκροτηθούμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί παρά μετά από δεκαετίες, γιατί είναι μεγάλη η καταστροφή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η ανωτάτη παιδεία είναι νεκρή πρακτικώς, έτσι δεν είναι? Αντιθέτως, έχουμε, να σκεφτείτε, ας πούμε, μόνο στις ΗΠΑ 3.000 καθηγητάς πανεπιστημίου. Σκεφτείτε δηλαδή ένα. Και έχουμε, ας πούμε, από ιδιώτες και μεγάλους οργανισμούς ειλικρινή διάθεση για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος πανεπιστήμια ιδιωτικού τύπου, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Και κάτι άλλο, δεν έχουμε μόνο αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 300.000 φοιτητές και 70.000 φοιτητές Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό με περίπου 20 δισεκατομμύρια ετησίως απώλεια. Αυτό το πράγμα και με κινδύνους φοβερούς. Αυτό το πράγμα πού μπορεί να οδηγήσει? Αντιθέτως, έχουμε ένα έμψυχο υλικό εξαιρετικά σημαντικό. Να σκεφτείτε χαρακτηριστικά. Αυτός που έφτιαξε τους πυράβλους Patriot, Παπαδόπουλος, είναι Έλληνας. Αυτός που έχει σχεδιάσει τον πόλεμο των άστρων, είναι Τσέκης, Έλληνας, το μεγαλύτερο σχέδιο που γίνεται. Αυτός που είναι διευθυντής διοικητικός της NASA, Κρεμέτζης, Έλληνας. Έτσι, ο στρατηγός που έκανε το θαύμα αυτό, είναι ο Παγώνης. Δηλαδή, μάλιστα. Είναι. Πάντως στους οργανισμούς προσθέστε και τη Μητρόπολη Πειραιώς, η οποία σύντομα θα σας καλέσει να μιλήσετε για αυτό το θέμα της ιδρύσεως ιδιωτικού πανεπιστημίου. Κλείνει η παρένθεση. Ναι. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν χώρο που λέγεται Βαλκάνια. Ναι. Ο αναβρασμός είναι μεγάλος. Ξέρετε γύρω μας τι γίνεται.
Και παράλληλα θέτω και το άλλο θέμα, Ισλάμ και Τουρκία. Τα Ναι. λέω έτσι μονολεκτικά Ναι. για να είναι οι ερεθισμοί και νομίζω ότι δεν θα πρέπει μια τέτοια συζήτηση να μείνει έξω από αυτά τα δεδομένα που αποτελούν δεδομένα για το μέλλον αυτού του τόπου. Όχι βεβαίως, διότι η επιβίωση του τόπου δεν είναι μόνο που είναι πρωτίστως εσωτερική, έχει να κάνει και με τις συγκυρίες τις οποίες βρίσκεται ένας τόπος. Δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, την ΕΟΚ η Ελλάδα, που δεν βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά μεγάλο το πρόβλημα με την ΕΟΚ, ή έχει να αντιμετωπίσει συγκυρίες άλλου τύπου, όπως θα είναι, ας πούμε, η παρουσία του ελληνισμού σε άλλες μεριές της γης, ξέρω εγώ, στο δυτικό ημισφαίριο, όπου σε λίγες δεκαετίες θα μεταμεφερθεί όλο το κέντρο βάρους της Σιφηλίου και θα έχουμε στην Ευρώπη μόνο 6% του πληθυσμού της ανθρωπότητας. Δηλαδή, έτσι. Και έχει να αντιμετωπίσει και την ως Μητρόπολης πια, όχι ως ελληνισμός, διότι πάντα πρέπει να έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, ότι άλλο η Ελλάδα ως ελλαδική αντίληψη των πραγμάτων, μητροπολιτική, στενή, και άλλο ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός είναι κάτι απέραντο και πολύ δυνατό. Σε λίγο καιρό θα έχουμε την ελληνική δημοκρατία του Πόντου. Έτσι. Είναι η μεγάλη μας ελπίδα τελικά έτσι, ο δεν είναι. Ελληνισμός. Έχουμε, ας πούμε, την Κύπρο, έχουμε την Βόρειο Ήπειρο, έχουμε τους 700.000 της Αυστραλίας, οι οποίοι θα είναι στο κέντρο των μεγάλων ζυμώσεων. Θα είναι το μετρίγωνο Ιαπωνία, Αυστραλία, δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, όπου έχουμε τεράστιο δυναμικό ελληνικό στην Αυστραλία και όπου έχουμε ήδη ο πρόεδρος, ο δήμαρχος του Αγίου Φραγκίσκου είναι Έλληνας στη δυτική πλευρά. Δηλαδή εκεί θα περάσει όλο το για ένα ή δύο αιώνες. Και στη Μόσχα είναι Έλληνας. Στη Μόσχα είναι Έλληνας, μάλιστα Έλληνας με συνείδηση και δεδηλωμένος. Έλληνας, έτσι, ο Γαβρίλ Ζαχαρίας Ποπόφ, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ, πρωταγωνιστή στην ίδρυση του Ποντιακού, της ελληνικής δημοκρατίας, ας πούμε, του Πόντου, που πραγματικά μου έλεγαν έτσι κάτι γνωστά παιδιά που γύρισαν από ένα συνέδριο πρόσφατα, ότι μέσα στο ερείπιο που είναι η σημερινή Ρωσία αποτελεί μία όαση άνευ προηγουμένου. Ο δυναμισμός, το κέφι και η δύναμη του ποντιακού μας, του ελληνικού μας στοιχείου. Οι τηλεθεατές αυτής της στοιχείου. Εκπομπής έχουν πάρα πολλά στοιχεία, γιατί επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα του ελληνικού πόντου. Του ελληνικού πόντου. Υπάρχει όμως τώρα και το θέμα το πιο συγκεκριμένο. Το θέμα το πιο συγκεκριμένο, αυτό που θίξατε δηλαδή, και που είναι ακριβώς η σχέση μας μέσα στην συγκυρία Βαλκάνια, που μεταβάλλεται σε πύρητη αποθήκη παλαιού καιρού, και εν πάση περιπτώσει Ισλάμ. Πράγματι έχει μεγάλη σημασία εδώ το πρόβλημα και πρέπει να το λάβει υπόψη πολύ σοβαρά η πολιτεία, διότι πρόκειται και για τεράστιες εθνικές ευκαιρίες στον ορίζοντα και για τεραστίους εθνικούς κινδύνους. Ταυτοχρόνως, είναι δίκοπο μαχαίρι. Όταν λέω, ας πούμε, εθνικούς κινδύνους, εννοώ ότι μία ανέτοιμη και ετοιμόρροπη και διχασμένη Ελλάδα θα υποστεί τα επίχειρα κάθε διχασμού, όπως τα υπέστη και άλλη φορά, δεδομένου ότι ανεξαρτήτως της προσφάτου εκβάσεως των πολεμικών επιχειρήσεων στον Περσικό κόλπο, θα έχουμε παρατεταμένη για πολλές δεκαετίες την αναμέτρηση του Ισλάμ και της, ας το πούμε, Δύσεως. Θα την έχουμε για πολύ καιρό και είμαστε στην πρώτη γραμμή. Το σημείο της κρούσεως είναι αυτό. Και από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες ζυμώσεις στην Βαλκανική δεν μπορεί παρά να δημιουργήσουν αντιστοίχως, ας πούμε, πιέσεις, δεδομένου ότι από καιρού εις καιρόν ακούμε αμφισβήτηση σχεδόν σε όλο το μήκος των βορείων μας συνόρων. Αυτό είναι το αρνητικό σημείο, αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Έχουμε ήδη και την Κύπρο που είναι διχασμένη, η μεγάλη κίνδυνη, τους οποίους πολύ δύσκολα θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα εάν είναι ερείπιο, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν είναι ο αδύνατος πληρώνει. Και κάθε φορά οι δυνατοί αποφασίζουν, επειδή δεν θέλουν να σπάνε το κεφάλι τους πολύ, επί τη βάση του ποιος είναι ο αδύνατος, και εν πάση περιπτώσει ο αδύνατος θα πληρώσει. Υπάρχει όμως και η ευκαιρία της πλευράς αυτής, την οποία κανείς δεν πρέπει να λησμονεί, και η ευκαιρία αυτή έγκυται στο εξής, ότι οι ανατολικοί μας γείτονες οι ίδιοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φάση εξάρσεως του εθνικού τους και επεκτατικού τους αισθήματος, έχουν να αντιμετωπίσουν
έτσι, βραχυπροθέσμος, μεσοπροθέσμος και μακροπροθέσμος, ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα της απορροφής εώστων από το Ισλάμ. Δεδομένου ότι επί παραδείγματι στην Τουρκία το 80% πια του πληθυσμού είναι θρησκεύει, Ισλαμικότατα, και πολύ μικρή ομάδα είναι εκείνη που αισθάνεται άνετα στα παλαιά κεμαλικά πλαίσια. Δεδομένου ότι έχει ανατεθεί και ένας ρόλος ιδιαίτερος στην Τουρκία, ο ρόλος του χωροφύλακα προς την Ανατολή, αυτό το πράγμα είναι πολύ πιθανόν, εξαιρετικά πιθανόν, να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, εάν συνδυαστεί με την γρήγορη οικονομική καταναλωτικού τύπου ανάπτυξη της Τουρκίας. Δηλαδή μπορεί να έχουμε πολύ γρήγορα και καθόλου απίθανα μια εξέλιξη τύπου Ιράν, όπως είχαμε εκείνη την κατάρρευση στο Ιράν την απότομη. Το οποίο τι σημαίνει για μια Ελλάδα η οποία, και για μια, και τα Βαλκάνια τα οποία θα είναι συγκροτημένα, υγιή και σταθερά. Δηλαδή με μια παράδοση και με μια παιδεία που στηρίζει το κράτος. Σημαίνει ότι θα χρειαστεί από τις ίδιες δυνάμεις της Δύσεως μια αναδιάταξη και αναδιανομή γεωγραφική της περιοχής. Θα βρεθούμε δηλαδή ξαφνικά στο 12-13 και τότε τα πιο παράτολμα όνειρα του ελληνισμού θα μπορεί να πραγματοποιηθούν. Από την Κύπρο μέχρι πολύ ψηλά. Λοιπόν, έχει τεραστία σημασία για τις δεκαετίες που έρχεται οι ευκαιρίες να γίνουν συνείδηση και να αξιοποιηθούν, αντιθέτως να αποφευχθεί πάση θυσία μια καταστροφή η Θα οποία και αυτή τολμούσατε θα δηλαδή αποδοθεί. να ξαναθρέψετε τέτοια όνειρα, κύριε Ράμφο? Αν νομίζω είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος και νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση, επειδή το δυναμικό του λαού μας είναι εξαιρετικό, νομίζω ότι ναι. Εάν μία προϋπόθεση, ξεχάσουμε την πολιτική της Ελλάδος και θυμηθούμε την πολιτική του ελληνισμού, που σημαίνει ότι είναι άλλη πια η σχέση της πολιτείας με το κράτος, άλλη η θέση της Εκκλησίας στο κράτος, άλλη η σχέση του ελληνισμού με το βαθύτερό του εαυτό και ούτω καθεξής. Τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι τότε η Ελλάδα πάβει να είναι μια γωνίτσα της γης και γίνεται μια παγκόσμιος δύναμης, όπως είναι πάντοτε όταν κάθονται οι ιερωμένοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και τότε η Ορθοδοξία είναι μια παγκόσμιος δύναμης εξίσου με τις άλλες ομολογίες. Για όσους τυχόν αναρωτιόνται ποιος μιλάει, είναι ο συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος Στέλιος Ράμφος, που σήμερα σε έναν διάλογο αλήθειας για θέμα ζωής είναι κοντά μας, και θέμα είναι η παιδεία, όσο και αν ξανοιχτήκαμε πέρα από αυτή. Και εγώ ξαναέρχομαι στο θέμα μας, και κύριε Ράμφο, μιλήσατε ακριβώς για τις εθνικές ευκαιρίες αλλά και για τους κινδύνους του αμέσου μέλλοντος. Εδώ πλέον τίθεται το ερώτημα, ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι κατευθυντήριες αρχές μιας εθνικής πλέον στρατηγικής στο θέμα της παιδείας? Μιας στρατηγικής στο θέμα της παιδείας. Ξέρετε, η δυσκολία ή η ευκολία σε αυτό το πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρξε μέχρι τώρα εθνική στρατηγική. Και αυτό το βλέπουμε πολύ Παρόλο που ο χαρακτηριστικά. όρος χρησιμοποιείται πάντοτε. Χρησιμοποιείται πάντοτε, αλλά δεν υπάρχει ούτε καθυπόνοιαν. Ούτε καθυπόνοιαν, και αυτό όχι από κακή πρόθεση, αλλά επειδή ακριβώς όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και προηγουμένως, δεν έχει συνειδητοποιηθεί περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Το πιο πολύ να ακούσουμε ένα ομιχλώδες εξυγχρονισμός. Ακούμε αυτό το εξυγχρονισμός, ας πούμε, μια ομιχλώδη διατύπωση, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, όταν λέμε στρατηγική, εννοούμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που μακροπροθέσμως πρέπει να μας απασχολεί και που βραχυπροθέσμως πρέπει να το διεκπεραιώνουμε. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και αν ρωτούσαμε αυτή τη στιγμή έναν υπεύθυνο τι θα πει εξυγχρονισμός, θα παρέλυε κυριολεκτικά και το πολύ πολύ τι θα μας έλεγε. Το πολύ πολύ θα μας έλεγε να πάρουμε, ας πούμε, τα σύγχρονα πρότυπα. Το ένα είναι λοιπόν ελλείψη εθνικής στρατηγικής, να πάρουμε τα σύγχρονα πρότυπα. Μα αυτό το πράγμα είναι αρκετά επικίνδυνο, όσο και αν φαντάζει εύλογο, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή να εγκαταλείψουμε τα πάντα, τον εαυτό μας. Και αυτό και να το θέλουμε δεν γίνεται, διότι η παράδοση είναι σαν ένα χωράφι. Στέλνεις ένα εξκαφέ, το ισοπεδώνει και μετά από ένα χρόνο είναι γεμάτο πρασινάδα. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα και κακώς θα μπορούσαμε να το διανοηθούμε. Θα μπορούσε να υπάρξει και η άλλη τάση ως στρατηγική της παιδείας, να μουλαρώσουμε και να απορρίψουμε τα πάντα.
Και αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά, διότι πρέπει ένας τόπος πάντοτε να ζει στον χρόνο ο οποίος, ας πούμε, τον περιβάλλει και τον διαβρέχει κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει και μια άλλη τρίτη που θα ήταν λύσεις που θα ήταν, ας πούμε, πιο πιθανή και ίσως πιο πιστική. Να προχωρήσουμε σε σύνθεση. Και η καλύτερη λύση, ας πούμε, που θα μπορούσε να ακουστεί, θα ήταν να προχωρήσουμε σε σύνθεση. Αλλά ούτε και η σύνθεση του στοιχείου, ας πούμε, του παραδοσιακού με το στοιχείο το, ας το πούμε, σύγχρονο, μπορεί να δημιουργήσει αποτέλεσμα, διότι τα κριτήρια της συνθέσεως είναι άγνωστα. Θα είναι του συγχρόνου ή θα είναι του παραδοσιακού. Οπότε στη μία περίπτωση το ένα αποκλείει το άλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την προβληματική και να προχωρήσουμε σε μία άλλη, την οποία θα προσπαθήσουμε βεβαίως να περιγράψουμε την άλλη Κυριακή μαζί και της οποίας θα μπορούσαμε εδώ να πούμε τον τίτλο, απλώς και να εκφωνήσουμε, ας πούμε, τον τίτλο. Ο τίτλος θα είναι «Μία στρατηγική της παιδείας, αλλά και του τόπου», εγώ θα έλεγα, η οποία θα έχει ένα στόχο συγκεκριμένο, και ο στόχος αυτός θα είναι ούτε σύνθεση, ούτε εξυγχρονισμός, ούτε επιστοδρόμηση, αλλά μία στήχηση δυναμική απέναντι στα αντίστοιχα μορφώματα των πολιτισμών που έχουμε γύρω μας. Δηλαδή, ας πούμε, αντί ο τόπος μας να αρχίσει με δανειοδοτήσεις του σημερινού τύπου ή με πείσματα παλαιότερου τύπου να αντιστέκεται άκρητα και πάντοτε επισφαλώς, να ξεκινήσει από τα δικά του κριτήρια και ξεκινώντας από τα δικά του κριτήρια να έχει μία προοπτική πώς τα κριτήρια του αυτά κάθε φορά θα τα αντισταθμίζει και θα τα αντιστοιχεί, εμπλουτίζοντας πια εκεί και εκεί συνθέτοντας ή εκεί απορρίπτοντας τα στοιχεία που έρχονται από έναν άλλο πολιτισμό που μπορεί να είναι ο δυτικός αλλά μπορεί να είναι και ανατολικότερος. Έτσι, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει έναν οργασμό πνευματικής ιδιοπροσωπείας, όπου πλέον οι βάσεις, ας πούμε, δεν θα είναι το να εξυγχρονιστούμε, δηλαδή να περάσουμε στον χρόνο των ρολογιών που είναι ο χρόνος εποχής μας, αλλά να, αν θέλετε, να εκκλησιάσουμε το χρόνο. Έτσι, να εκκλησιαστεί ο χρόνος αντί να εξυγχρονιστεί η κοινωνία. Και μέσα στον εκκλησιασμό του χρόνου, μέσα δηλαδή στην αναγνώριση της κοινωνικής, ας πούμε, υπάρξεως, της κοινωνικής πνευματικότητος, της εκκλησιαστικής, της κοινωνικής, ας το πούμε έτσι, πνευματικότητος του ελληνικού πολιτισμού, εκεί πλέον και μέσα στην ανάπτυξή του να αρχίσουν όλα τα πλησιάσματα και όλες οι απομακρύνσεις, όλες οι κράσεις και όλες οι ακρασίες, έτσι, με αυτά τα στοιχεία τα οποία μας περιβάλλουν. Οπότε τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά υπάρχει ένα σταθερό κριτήριο, πάνω στο οποίο κριτήριο αυτό ένας τόπος θα λάβει πεποίθηση του εαυτού του, θα ορθοποδήσει και θα αρχίσει να προχωρεί σεβόμενος τους άλλους, αλλά σεβόμενος πολύ περισσότερο τη δική του παράδοση. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια συζήτηση για την παιδεία θα ήταν τόσο αισιόδοξη, κύριε Ράμφο, και θα δίνει τόσο αισιόδοξα μηνύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Να το φανταστείτε και να το πιστέψετε. Επειδή υπάρχει λίγος χρόνος ακόμη σε αυτή την εισαγωγική εκπομπή, εφόσον θα ακολουθήσει η δίωρη ραδιοφωνική την επόμενη Κυριακή στις 11 από την Πειραιακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο της Μητροπόλεως Πειραιώς, εγώ συνηθίζω καμιά φορά ως προσκεκλημένος μια μικρή έκπληξη. Εάν αυτή τη στιγμή σας έφεραν ενώπιόν σας τον Αρχιεπίσκοπο και τους Επισκόπους της Εκκλησίας μας και σας έλεγαν πέστε τους δύο λόγια, τι θα τους λέγατε? Να ειρηνεύσετε. Εάν σας έφεραν τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς μας? Να ειρηνεύσετε. Και αν σας έφεραν τον Υπουργό Παιδείας? Να ειρηνεύσετε με τον εαυτό σας. Εάν σας έφερναν τους καθηγητές μπροστά σας? Αν μου έφεραν τους καθηγητές και τους δασκάλους. Και τους δασκάλους. Θα τους έλεγα δουλεύετε εθελοντικά. Κάντε φροντιστήρια χωρίς να παίρνετε λεφτά. Και δεν θα σας έλεγαν τρελό? Εάν είχατε τους γονείς. Εάν είχα τους γονείς, θα τους έλεγα ότι
αισθανθείτε, σκεφτείτε τα παιδιά όπως θα θέλετε να σκέφτεστε εσείς τους γονείς σας. Και αν είχατε πλέον τους μαθητές σας, τι τους λέτε, κύριε Ράμφο? Θα τους έλεγα να δουλέψετε πάρα πολύ. Να δουλέψετε πάρα πολύ, να φτύσετε αίμα, διότι η παιδεία σημαίνει φτύσιμο αίμα. Λύπη, λύπη το έλεγε ο Αριστοτέλης. Πρέπει να φτύσεις αίμα. Θα φτύσεις αίμα τώρα, θα δρέψεις καλούς καρπούς μετά. Έτσι. Όταν λέμε παιδεία είναι δύσκολη, δεν σημαίνει απλώς ότι στέκομαι σε ένα τραπέζι και κατεβάζω πάρα πολλά βιβλία, που αυτό είναι απαραίτητο, σπουδαίο, έτσι, σημαντικότατο, αλλά σημαίνει πάνω απ' όλα ξεπερνάω τον εαυτό μου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη κόπωση της παιδείας. Και μέσα από αυτή την κόπωση μπορούμε να αντιληφθούμε και τη δουλειά με τα βιβλία πραγματικά γόνιμα. Διότι αν η δουλειά με τα βιβλία είναι για να ξεπεράσω κάποιον άλλον, δεν έχει νόημα. Αν η δουλειά όμως με τα βιβλία γίνει για να ξεπεράσω τον εαυτό μου, τότε πια μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι και να σκεφτόμαστε διαφορετικά τα πράγματα. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν νομίζω ότι έχει κανείς να προσθέσει τίποτα περισσότερο σε αυτή την εκπομπή.